Χαίρετε, καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και να πω, ΕΜΔΙΔΑΣ είναι Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών, για να πω ολόκληρο τον τίτλο. Και το θέμα μας τώρα τι είναι. Είχατε μια συνεδρίαση στις αρχές της εβδομάδας και μάλιστα ήταν και παρόντες μέλη της διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας σας, διότι εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Διαπιστώνετε, και αυτό ήταν που αναφέρατε στη συνεδρίασή σας, ότι υπάρχουν καθυστερήσεις σε πολλές υποθέσεις που χειρίζεστε ως μηχανική του δημοσίου. Υπάρχουν όμως καθυστερήσεις γιατί υπάρχουν τεράστια κενά. Κατά συνέπεια, δεν προλαβαίνετε να διεκπαιρεώσετε όλες τις υποθέσεις που θα έπρεπε. Και όλο αυτό οδηγεί σε αγανάκτηση πολλούς πολίτες, με αποτέλεσμα πολλές φορές να πέφτετε θύματα λεκτικής βίας. Ακριβώς. Ακριβώς, κυρία Σαμαγωγλή. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο προσπαθούμε να αναδείξουμε για πάνω από 4-5 χρόνια τα τελευταία 5 χρόνια. Ουσιαστικά το μεγαλύτερο πρόβλημα βέβαια προέκυψε στο κλάδο μας από τα μνημόνια και μετά, δηλαδή από το 2011, που από τότε ουσιαστικά άρχισε να αποψηλώνεται έτσι. Γιατί ουσιαστικά είχαμε πάρα πολλές αποχωρήσεις. Mm-hmm. Να φανταστείτε αυτή τη στιγμή πανελλαδικά από 12.000 που ήμασταν το 2011, είμαστε 8.000 μηχανικοί σε όλη την Ελλάδα, έτσι πανελλαδικά. Το οποίο σημαίνει πάνω από 35% έτσι, μείωση του αριθμού μας. Και από την άλλη, ταυτόχρονα αυτό δεν συνοδεύεται έτσι από άντε να πούμε πως κάνουμε λιγότερη δουλειά. Ίσα-ίσα αυξάνονται οι δουλειές που πρέπει να κάνετε. Βλέπετε και στην πόλη που γυρίζετε, βλέπετε υποδομές, δηλαδή κάνουμε σύγχρονες υποδομές, βλέπετε γίνονται κυκλικοί κόμβοι, γίνονται νέα φανάρια, γίνονται διαβάσεις, έξυπνες, δηλαδή σε όλες τις πόλεις. Και γενικά αυτό είναι και μια νέα τάση έτσι που είναι των μηχανικών σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Ωστόσο, και το άλλο είναι απόρρια βέβαια των κλιματικών αλλαγών. Βλέπετε πως τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται έτσι φαινόμενα όπως είναι τα φαινόμενα που γίνανε στη Μάνδρα, όπως είναι τα φαινόμενα που βιώσαμε στο Μάτι, έτσι που είναι όλα αυτά απόρρια των κλιματικών αλλαγών και βλέπετε πως οι ανάγκες είναι τεράστιες έτσι πλέον για να μπορούμε να ελέγξουμε σωστά. Έχουν αυξηθεί οι αρμοδιότητες, οι υποθέσεις που πρέπει να χειριστείτε και την ίδια ώρα μας λέτε μειώνετε το προσωπικό χωρίς να αντικαθίσταται, δηλαδή έχουμε αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης αλλά δεν έχουμε προσλήψεις τα τελευταία χρόνια καθόλου. Κοιτάξτε, η τελευταία προκήρυξη τώρα που βγήκε αφορά 500, άμα δεν είμαι ακριβώς το νούμερο, τέλος πάντων, είναι 580 μηχανικοί σε όλη την Ελλάδα. Αυτό να φανταστείτε σε νούμερα για το Δήμο Βόλου που εγώ εργάζομαι τουλάχιστον, ξέρω πως έρχονται δύο άτομα. Δηλαδή φανταστείτε, αυτή τη στιγμή είμαστε 43 μηχανικοί και θα μας έρθουν δύο άτομα. Δεν λύνουν τα προβλήματα προφανώς. Εδώ για να φανταστείτε το τραγικό, μπορώ να σας πω πως υπάρχουν υπηρεσίες, μάλλον αντικείμενα υπηρεσίες. Σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, στην υπηρεσία δόμησης. Υπάρχει ένας υπάλληλος ο οποίος έχει τον έλεγχο όλων των επικίνδυνων κατασκευών. Δηλαδή, εσείς συναντάτε, βλέπετε, ας πούμε, μια οικοδομή η οποία είναι επικίνδυνη, θα πάρετε και θα πρέπει να δει ένας υπάλληλος. Είναι και ένα θέμα που μας απασχόλησε πρόσφατα. Στην Λάρισα αναφέρομαι και στην τραγωδία με τον νεαρό φοιτητή. Και άρχισε από τότε να ξεδιπλώνεται ποιος είναι υπεύθυνος, ποιος πρέπει να ελέγξει, ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Εσείς μας λέτε ένα άτομο για όλα αυτά τα επικίνδυνα. Ένα άτομο για όλο το πολυδομικό συγκρότημα Βόλου. Προφανώς σε άλλες περιοχές δεν θα υπάρχουν και καθόλου. Δεν είναι, είναι τραγικά τα πράγματα. Δηλαδή, άμα σας πω, ας πούμε, υπάρχουν καταρχήν δήμοι, γιατί εμάς περιλαμβάνουν τα μέλη μας έτσι σε όλο το δημόσιο τομέα. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε στο νοσοκομείο, έχουμε στην περιφέρεια, σε δήμους. Ας πούμε, ο Δήμος Σαλονίσου δεν έχει κανένα μηχανικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τεχνική υπηρεσία. Ναι. Προφανώς υπήρχε ένα σχέδιο να λυθεί αυτό, και εκεί μάλιστα είναι η μεγάλη μας αντίδραση έτσι που έχουμε, να λυθεί αυτό πώς. Το ένα κομμάτι είναι να λυθεί μέσω κάποιων συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα ή μέσω κάποιων αναπτυξιακών εταιριών. Αλλά δεν έχει προχωρήσει κάτι όμως. Και δεν έχει προχωρήσει. Αλλά μας, το μεγάλο μας, μάλλον και αυτό που διεκδικούμε πάντα, θέλουμε να διεκδικήσουμε μόνοι μεσές απασχόλησης. Δηλαδή λέμε, χρειάζεται, και δεν λέμε για περίτα πράγματα, έτσι. Δεν λέμε, ας πούμε, να πάρουμε 700 μηχανικούς εκεί που χρειαζόμαστε 50. Εμείς λέμε όπου χρειάζεται πραγματικά να καλύπτεται από μόνιμο προσωπικό. Και αυτό υπάρχει και για έναν άλλο λόγο. Εμείς είμαστε ένα από τα λίγα επαγγέλματα τα οποία έχουμε ποινικές ευθύνες. Δηλαδή, εμείς οι γιατροί, κάποιοι άλλοι έχουμε ποινικές ευθύνες. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια. Δηλαδή, εμείς να υπάρχει μια υπηρεσία η οποία
θα στελεχώνεται από μηχανικούς και θα έχει την ευθύνη έτσι, για όλο το έργο. Δεν μπορεί να έρχεται ένας μηχανικός να υλοποιεί 2 χρόνια ένα έργο. Έτσι, το οποίο βέβαια εμείς θα βάζουμε την υπογραφή μας, γιατί αυτός ο μηχανικός δεν έχει δικαιώματα δημοσίου υπαλλήλου. Και μετά εμείς να τρέχουμε να βρίσκουμε έτσι πώς έγινε η μελέτη, πώς έγινε η επίβλεψη και οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι και μια διαμάχη, αν θέλετε, που έχουμε με το ΤΕΕ, γιατί ουσιαστικά όλοι ανήκουμε στο τεχνικό επιμελητήριο και λέμε πραγματικά στελέχωση με μόνιμες θέσεις. Δηλαδή χρειαζόμαστε 30 μηχανικούς, να πάρουμε 30 μηχανικούς, αλλά να είναι μόνιμες οι θέσεις. Τώρα, όλο αυτό προκαλεί, όπως αναφέρθηκε σε αυτή την τελευταία σας συνέλευση, προκαλεί διαμαρτυρίες. Γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις και οι πολίτες ενδεχομένως δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει μέσα σε μια υπηρεσία και κάτω από ποιες συνθήκες καλείται να λειτουργήσει. Σε αυτή λοιπόν την συνεδρίαση σας αναδείχθηκε και αυτό το θέμα της αγανάκτησης που υπάρχει και της λεκτικής βίας πολλές φορές απέναντι σε μηχανικούς. Φυσικά. Φυσικά και είναι πολλά αυτά τα περιστατικά και τα αναδείξατε έτσι με τέτοια έμφαση. Είναι καθημερινά. Όταν σας λέω είναι καθημερινά, είναι καθημερινά. Εντάξει, βέβαια είχαμε και πιο ακραία έτσι, μια εκδήλωση τώρα πρόσφατα που είδαμε στον Δήμο Τυρνάβου, που είχε ένα συνάδελφο που βέβαια εκεί ήταν ξυλοδαρμός. Αλλά είναι καθημερινά τα περιστατικά, κυρίως σε υπηρεσίες που έχουν να κάνουν πολύ με κοινό. Δηλαδή, όπως μιλάμε σε υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με υπηρεσίες δόμησης. Δηλαδή που πάει ένα στο φάκελό του εκεί και περιμένει να λάβει από πίσω, ή όταν έχουμε ας πούμε έναν έλεγχο για μια αυθαίρετη κατασκευή, ή όταν μιλάμε, ας πούμε στη δικιά μου περίπτωση, μιλάμε για ένα έργο συντήρησης που ενδιαφέρονται οι πολίτες πώς πάει αυτό άμα έχει. Και αυτοί νομίζουν όλοι πως αυτό το πράγμα γίνεται εσκεμμένα από εμάς. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε έτσι με κάθε τρόπο πως εμείς και πρέπει να βάσουμε κάποιες προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες γίνονται έτσι εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, άμα π.χ. στην περίπτωση τη δικιά μας, που σας λέω ας πούμε, για το τμήμα συντήρησης, άμα είναι κάτι επικίνδυνο, προφανώς θα κοιτάξω κάτι που είναι πιο επικίνδυνο. Δηλαδή, δεν θα αφήσω ένα σχολείο κάπου ας πούμε, να υπάρχει μια επικίνδυνη κατασκευή που μπορεί να πέσει σε κανένα παιδάκι. Θα κοιτάξω πρώτα αυτό και μετά ξέρω εγώ άμα δεν έχει η τάδε του ζέρα νερό. Δηλαδή, αυτό όμως δυστυχώς δεν μπορώ να το καταλάβω. Προτεραιότητα με δεδομένα τα μεγάλα κενά που έχετε. Δυστυχώς όμως ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Και αυτό σας λέω είναι μια καθημερινή, δηλαδή γινόμαστε αποδέκτες καθημερινά τέτοιων φαινομένων. Οπότε και εμείς εντάξει προσπαθούμε να καταλάβουμε, αλλά ξέρετε καμιά φορά αγαναχτούμε κι εμείς. Αγαναχτούμε γιατί. Άνθρωποι είστε κι εσείς. Ναι, αυτό ακριβώς. Γιατί έχετε προσπαθούμε να εξηγήσουμε πάντα. Οπότε είναι και μια καλή ευκαιρία έτσι, μέσω του καναλιού σας τώρα να αναδειχθεί αυτό το θέμα και να καταλάβουν πως εντάξει, εμείς είμαστε άνθρωποι που προσπαθούμε να κάνουμε έτσι όσο δυνατόν καλύτερα τη δουλειά μας. Και όχι μόνο άνθρωποι. Εμείς είναι αυτό το παράπονό μας. Θέλουμε πραγματικά, είμαστε επιστήμονες. Δεν είμαστε μηχανικοί, σπουδάζουμε 5 χρόνια. Προσπαθούμε ένα έργο, δεν είναι μια διοικητική διαδικασία. Προσπαθούμε να το δούμε σφαιρικά, προσπαθούμε να δούμε με ποιες μεθόδους μπορεί να γίνει καλύτερο, τι υλικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή θέλουμε όσο να δουν καλύτερα. Έχετε και τη μεγάλη ευθύνη, αυτό ακριβώς. Που λέτε, δεν υπογράφεται ένα έγγραφο και απλά διεκπαιρεώθηκε. Ακριβώς, μας ακολουθεί όλη η ζωή μας. Έχετε τη μεγάλη ευθύνη ακριβώς για όσα μπορεί να συμβούν. Μετά από αυτή λοιπόν την τελευταία έτσι, συνεδρίασή σας, καταλήξατε σε κάπου, έχετε κάποιο προγραμματισμό για το πώς μπορείτε να κινηθείτε, κάποιες κινήσεις που θα κάνετε, ενδεχομένως μήπως εισακουστείτε και κοιτάξτε, έχετε τις προσλήψεις που θέλετε. Τα τελευταία τουλάχιστον 3-4 χρόνια είχαμε προβεί σε διάφορες κινητοποιήσεις, μέχρι και απεργία από διάφορες επιτροπές, που αυτό ήταν ένα... Αλλά βέβαια ό,τι αφορούσε έτσι για πράγματα τα οποία δεν ήταν επίγοντα πάλι. Δηλαδή εκεί ρίχναμε, δουλεύαμε λίγο σαν Ιάπωνες, δηλαδή εκεί που ήταν κάτι επίγον, όπως π.χ. τα έργα COVID, έτσι, δεν απεργούσαμε. Απεργούσαμε από κάποιες άλλες επιτροπές, ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουν, να φτάσουμε σε ένα σημείο να καταλάβουν έτσι οι πάνω από εμάς ποιο είναι το τραγικό της κατάστασης. Τώρα εμείς ως Εμδιδάς Μαγνησίας έχουμε προγραμματίσει για το επόμενο χρονικό διάστημα συναντήσεις με τοπικούς φορείς, δηλαδή με δημάρχους της περιοχής, να τους ενημερώσουμε πάλι για τις δυνατότητες που έχουν να μπορέσουν να πιέσουν και αυτή την κυβέρνηση να προσλάβουν κάποια άτομα. Μία κατεύθυνση είναι αυτή και άλλη βέβαια κατεύθυνση είναι και μέσα από το ΤΕΕ, δηλαδή που είναι και το όργανο που εκπροσωπεί όλους τους μηχανικούς, να καταλάβουν και αυτοί το ότι γίνεται. Μάλιστα. Δηλαδή να μπορέσουν και αυτοί να πιέσουν λίγο την κατάσταση, ώστε να γίνουν προσλήψεις. Μάλιστα. Γιατί πραγματικά σας λέω, άμα δεν γίνουν προσλήψεις, δυστυχώς δεν θα μπορέσουν. Θα υπάρχει αυτός ο φαύλος κύκλος
Εσείς να μην μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας όπως πρέπει, να μην προλαβαίνετε όλες τις υποθέσεις, οι πολίτες να αγανακτούν, εσείς να έχετε εξαντληθεί. Και ο εισαγγελέας εισαγγελέας πάντα, έτσι. Και ο εισαγγελέας εισαγγελέας. Δηλαδή, απλά τυχαίνουμε να βρισκόμαστε στον εισαγγελέα για πράγματα τα οποία δεν μπορούμε έτσι να ανταποκριθούμε. Όταν λέτε. Να σας πω, αυτό είναι καθημερινό. Ο εισαγγελέας π.χ. για οτιδήποτε μπορεί να είναι. Ας πούμε, γιατί δεν αποξηλώσαμε την τάδε παιδική χαρά έγκαιρα ή ας πούμε, γιατί δεν. Αυτό είναι και ένα άλλο μεγάλο θέμα, έτσι. Ότι εμείς, σας λέω, λόγω των ποινικών ευθυνών, είμαστε ένας κλάδος που συνεχώς έτσι έχουμε παρουσία στα δικαστήρια. Να σας πω ένα παράδειγμα τώρα τελευταίο ενός συναδέλφου που έγινε πριν από 15 μέρες, ήταν στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ήταν ο υπεύθυνος προϊστάμενος που ήταν το αντίστοιχο τμήματος συντηρήσεων, γιατί είχαν κλέψει φρεάτια. Δηλαδή είχαν κλέψει φρεάτια μεταλλικά και έφαγε πρωτόδικα 6 μήνες φυλάκιση. Δηλαδή πώς μπορούμε εμείς, πώς μπορείς ας πούμε έτσι για τέτοιες μεγάλες κλίμακες να μπορείς να ελέγξεις έτσι άμα πάει ας πούμε μια ομάδα νεαρών ή οτιδήποτε ξέρω εγώ, μια συγκεκριμένη ας πούμε ομάδα και πάει και κλέψει 6 φρεάτια. Μάλιστα. Και να ξέρουμε εμείς και όντως πήγε και κάποιος και χτύπησε. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα προσπαθούμε να το εξηγήσουμε. Στη Μαγνησία τώρα είναι πολλές αυτές οι υποθέσεις για τις οποίες έτσι έχετε κληθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Είναι αρκετές υποθέσεις, ναι. Είναι αρκετές υποθέσεις. Υπάρχει κάποια που είναι πιο σοβαρή και ενδεχομένως σας έχει και προβληματίσει και περισσότερο για κάποιον. Όχι, δεν υπάρχει μία που είναι. Απλά η κάθε υπηρεσία έτσι αντιμετωπίζει τα δικά της. Δηλαδή, άλλες είναι οι καταγγελίες που φτάνουν στις υπηρεσίες δόμησης και έχουν να κάνουν ας πούμε, με θέματα έτσι γιατί κάποιος ας πούμε έκτισε παράνομα. Mm-hmm. Έτσι, ή γιατί ας πούμε δώσανε άδεια στη τάδε επιχείρηση να γίνει, ξέρω εγώ. Ναι. Αλλά δεν είναι κάτι, αλλά είναι καθημερινό. Και σας λέω αυτό μας κουράζει. Και φανταστείτε μάλιστα πως τα έξοδα, ενώ υπήρχε μια υποτυπώδη κάλυψη, ας πούμε νομική, η οποία όμως δεν επαρκεί, τα έξοδα πολλές φορές, τα περισσότερες μάλλον φορές, επιβαρύνει εμάς. Μάλιστα. Πολλά τα μέτωπα πάντως που έχετε ανοιχτά. Πολλά τα μέτωπα. Ελπίζουμε να σας ακούσουν μέσα από αυτό το νέο γύρο έτσι, επαφών που θα ξεκινήσετε, κύριε Χριστοδούλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.